έχουμε τώρα μαζί μας τον Δημήτρη Γαλάνη, έναν από τους καλύτερους προπονητές μπάσκετ της χώρας. Γεια σου Δημήτρη. Καλησπέρα, γεια σας. Και τον άνθρωπο ο οποίος μας βοήθησε να έρθουμε εδώ σαν σύλλογο σε επαφή με τον Μπέικερ για να τον φέρουμε στον Μήλωνα για την πραγματοποίηση του ΚΑΜ. Δημήτρη, πριν μας πεις για τον Μπέικερ, θέλουμε να μας πεις δύο πραγματάκια για την μπασκετική σου πορεία. Πού, αν έχεις παίξει ποτέ ως αθλητής μπάσκετ και για το προπονητικό κομμάτι, σε ποιες ομάδες έχεις προπονήσει. Εντάξει, δεν είμαι το θέμα εγώ. Εγώ έπαιξα με το Μήλωνα αντίπαλος τα χρόνια που ήμουν στον Νέστορα στην Α2. Έχω κοτσάρει όλες τις κατηγορίες. Στην Α1 με τον Ηρακλή, με την Καβάλα. Στην Α2 με τον Πιερικό και τον Λαγκαβά. Και στην Ευρώπη, στο Euro Cup με την Λουκόιλ και στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Ήμουνα και σε δύο staff στο NBA κάποιους μήνες τα τελευταία δύο χρόνια και κοτσάρισα πέρσι στην Κίνα. Λίγα πραγματάκια. Εντάξει. Ο Μπέικερ είναι τώρα το θέμα, δεν είμαστε εμείς. Ωραία, πριν σε ρωτήσω για τον Μπέικερ, τώρα που βρίσκεσαι. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαστε με τον Μπέικερ. Το project το οποίο τρέχει σε όλη την Ελλάδα δεν είναι κάτι μικρό. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα το οποίο στείνεται εδώ και 8-9 μήνες. Γιατί τέτοιες προσωπικότητες δεν έρχονται συχνά στην Ευρώπη. Τέλεια. Πες μου για το συγκεκριμένο project. Σε ποιες περιοχές, αν θα πάει σε κάποιες άλλες περιοχές εδώ στη χώρα μας ο Μπέικερ και για αυτά που πρεσβεύει ο Μπέικερ. Και ό,τι άλλο θέλει να μας πεις. Ο Μπέικερ είναι στο Μήλωνα και στον Κυρί στην Αθήνα. Ανεβαίνουμε την Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα είναι στον Ατόλια και στον Παναθλητικό και ξανακατεβαίνουμε κάτω για το σεμινάριο των Ελλήνων προπονητών, όπου είναι βασικός ομιλητής. Παράλληλα, στο Μήλωνα, τη Δευτέρα θα έχουμε ένα camp elite αθλητών όπου θα γίνει πολύ εξειδικευμένη δουλειά και κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή, προπονητής ο οποίος έχει κοουτσάρει τον James LeBron, τον Gary, τον Durant, να προπονεί παίκτες από την Α1 και από την Α2, γηγενείς παίκτες Έλληνες, και το ίδιο πράγμα θα γίνει και στο Ανατόλιο. Τώρα, το βασικό που έχω να πω για τον Μπέικερ είναι ότι το θέμα είναι εκπαιδευτικό, είναι εκπαίδευση. Όλοι οι εκολαπτώμενοι νέοι αθλητές παίρνουν μηνύματα που ίσως να μην ξανακούσουν ποτέ στη ζωή τους. Υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση και διαφορετική μεθοδολογία και υπάρχει και μια φιλοσοφία γύρω από το μπάσκετ, το οποίο εγώ βλέπω ότι σήμερα δεύτερη μέρα συνεπάρει όλους τους συμμετέχοντες. Ποια είναι αυτή η φιλοσοφία? Αυτή η φιλοσοφία περνάει στο ότι το παιχνίδι μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, το παιχνίδι είναι διασκέδαση, ότι πρέπει εμείς να είμαστε υπεύθυνοι για το κορμί μας, να είμαστε υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά μας, ότι δεν πρέπει να είμαστε σιωπηλοί, αλλά να μπορούμε να δίνουμε feedback στους παίχτες μας, όχι αρνητικό, αλλά θετικό, feedback στους προπονητές μας, ότι δεν πρέπει να είμαστε εγωιστές και ότι αυτό μας οδηγεί σε μια καλύτερη ζωή, σε μια καλύτερη υγεία, σε μια καλύτερη συναναστροφή. Άρα, ενίσχυση της ψυχολογίας, της αυτοπεποίθησης μέσα από το μπάσκετ, το οποίο βοηθάει μετά και τον κάθε παίκτη και στη ζωή του, έτσι, γιατί ο αθλητισμός και η ζωή... Σε μια χρονική στιγμή όπου η χώρα μας περνάει τόσο δύσκολα και τα μηνύματα, τα ενθαρρυντικά είναι τόσο αραιά, τόσο λίγα, το να μπορούν παιδιά τα οποία είναι σε αναπτυξιακή ηλικία να έχουν τέτοια πρότυπα και να ακούνε τέτοια πράγματα από τέτοια χείλη, είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και ίσως κάτι το οποίο τους βοηθήσει όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και στην καθημερινότητά τους. Σε ευχαριστούμε πάρα Εγώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Και επειδή μιλάω στην τηλεόραση του Μήλωνα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επίσημο Μήλωνα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Αποσκήτη προσωπικά και όλους τους προπονητές για τη συμβολή τους και για τη συνεργασία που είχαμε. Εσύ έμεινε ευχαριστημένο με του προπονητέ εδώ, του δικού μα προπονητέ και τον κύριο Αποσκήτη? Δεν το λέω προσχηματικά. Ο Δημήτρη, μόλι ήρθαμε σε επικοινωνία, κατάλαβε αυτό το οποίο θέλουμε και επιχειρούμε να κάνουμε και πιστεύω ότι η συνεργασία εκατέρωθεν κινείται σε πολύ θετικά και υψηλά στάνταρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τιμή μας να σε έχουμε εδώ στο Μήλωνα. Ευχαριστώ και εσένα και τον Μπέικερ και τη σύζυγό του.